love, love's going to leave. Τι έγινε Θανάση? Κάτι έχεις κάνει εσύ και δεν μου το κρύβεις. Τι να κάνω βρε Θανάση, κάτι έχεις κάνει εσύ, σήμερα μου είσαι πολύ η Μαντόνα. Εδώ που θα κάνουμε σήμερα τις φτερούγες που λέγαμε. Η Μαντόνα με τη φτερούγα στα χέρια, ξέρεις. Έλα τώρα και εγώ να σου δείξω τόσα πράγματα. Είναι το νέο βίντεο κλιπ της Μαντόνα. Παίρνουμε τη φτερούγα, την πετάμε πάνω, μας έρχεται, την ξαναπετάμε, μας έρχεται. Λοιπόν. Θα σου διαβάσει το ζώδιο πριν πες αυτό. Για να μην λες ότι δεν στο είπα. Τώρα ή μετά, όποτε θες. Εδώ, τώρα, Παρθένος. Το δικό μου ζώδιο, εντάξει, ναι, για να μην λες. Ναι. Η Παρθένη λέει είστε φύση τελειομανής. Δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη. Συνεπώς ούτε και τη διατροφή σας. Αλήθεια είναι. Φαίνεται εξάλλου. Φαίνεται εξάλλου. Έχετε ανάγκη από κάποιον ειδικό που θα σας συμβουλεύσει, θα σας προτείνει ένα διατροφικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες. Το αδυνάτισμα για εσάς σημαίνει πρώτα απ' όλα υγεία. Μπορείς να πεις φράπα. Άντε η Παρθένη. Άντε η Παρθένη. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα πρακτικοί και αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε. Τηρείτε προγράμματα διατροφής, μετράτε τις θερμίδες όσων τρώτε, ζυγίζεστε τακτικά. Φροντίζετε να τρώτε φρέσκα και υγιεινά προϊόντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, κάποιες φορές νιώθετε την ανάγκη να ενδώσετε σε μια γλυκιά η αλμυρή αμαρτία. Και αυτό κατά ανάγκη. Σου είπα για τα κρουασάν μετά. Δεν είναι κακό. Ωστόσο, θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να είστε ψύχρεμοι, να μην είστε υπερβολικά αυστηροί με τον εαυτό σας και να μην πτωείστε για μια παρασπονδία σας παρατώντας την προσπάθεια. Γι' αυτό πρέπει να πάω. Η Παρθένη όλα αυτά. Πρέπει να πάω και τη φτερούγα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν αρέσκεστε σε δίαιτες αστραπή, γενικώ σε δίαιτες, και γι' αυτό θέλετε να διασφαλίσετε τα θετικά αποτελέσματα χωρίς ανεπιθύμητα σκαμπανεβάσματα στο βάρος σας. Αυτά τα έχεις διαβάσει στην Κατερίνα πριν της κάνεις πρόταση σιγά μου, τα ήξερε. Όχι, καλά, εμένα καλά μου ακούγονται. Εγώ όταν γνώρισα τη γυναίκα μου ήμουν 71 κιλά και τώρα είμαι 77. Είδες τελικά είναι γεγονός ότι όταν παντρεύεσαι παχαίνεις. Μπορείς να μου πεις όταν παντρεύεσαι παχαίνεις. Και χωρίς να τρώω περισσότερο από πριν. Όσο έτρωγα. Και η πλάκα ποια είναι την αυτό. Γι' αυτό θέλω... οι παντρεμένοι θα βλέπετε νηστικούς πράκτορες, συνταγές που δεν παχαίνουν. Να σου πω κάτι τελευταίο. Πρέπει να το πω και στο Γρηγοράκι όταν θα έρθει την άλλη φορά. Πριν έτρωγα πολύ ψωμί. Τώρα. Και το βάρος μου ήταν σταθερό. Τώρα έχω σταματήσει να τρώω ψωμί και πάχυνα. Αν έχετε το ίδιο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, στείλτε μας το ερώτημά σας στο πράκτορες@star.gr. Να μας λύσει την απορία ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης την άλλη φορά. Σύλλογος ψωμοφάγων. Αυτή είναι μια φτερούγα, αγαπητοί μου φίλοι. Κοιτάξτε να δείτε. Κόβεται. Ντίνα. Πλάκα κάνεις. Κόβεται αυτό το τελευταίο μέρος, το οποίο δεν το πετάτε, μπορείτε να το αφήσετε για να κάνετε ζωμό. Είπαμε, δεν πετάμε τίποτα στη μαγειρική. Αυτό είναι το πιο ωραίο στη σούβλα όμως. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, όπα. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Κόβεται την υπόλοιπη φτερούγα σε δύο μέρη. Μπορεί στην αγορά να βρείτε να είναι και κομμένο αυτό κάποια στιγμή, να είναι δηλαδή μόνο αυτό το μέρος. Μπορείτε να κάνετε και τη συνταγή με αυτό, αλλά σήμερα θα δείτε, εγώ σας δείχνω και ένα κολπάκι που θα κάνετε, θα πάρετε μετά, για να κάνετε τις φτερούγες σαν μπουτάκια. Θα πάρετε ένα μυτερό μαχαιράκι εδώ και θα κάνετε αυτό εδώ το εξής. Θα κόβετε εκεί που τελειώνει το κρεατάκι και φτάνει στο κόκαλο, θα ξεκολλήσετε κατά κάποιο τρόπο όσο μπορείτε το κρέας από το κόκαλο. Δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το κάνουμε αυτό, Ντίνα? Κοίταξε να δεις. Γιατί θα κάνετε μετά έτσι και θα φτιάξετε μπουτάκια από φτερούγα. Πω, χλίδα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και μετά ξέρεις, το παίρνεις αυτό και είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, να κάνω ένα ακόμη ή το έχουμε? Να κάνω ένα ακόμη. Για κάνε ένα ακόμη. Κάνε ένα ακόμη. Γιατί επανάληψη μήτρη μαθήσεως. Πάσης μαθήσεως. Βεβαίως. Λοιπόν. Έτσι. Αυτό είπαμε. Το αφήνουμε στην άκρη να κάνουμε κανένα ζωμό. Και πάμε να δείξουμε τι κάνουμε. Σε πολύ απλά βήματα. Ναι. Ένα. Αφαιρούμε, δηλαδή θα ξεκολλήσουμε με ένα μυτερό μαχαιράκι το κρέας εκεί από το... Τέλειο. Από το κόκαλο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο. Α, δηλαδή τα chicken wings ας πούμε, που έτσι τρώμε έξω είναι αυτό το πράγμα. Έτσι τα κάνουμε. Είχατε μια απορία, δεν είχατε όλοι σας? Πώς γίνεται? Είδατε πόσο εύκολα γίνεται. Τέλειο. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε, αφήσουμε αυτά. Παρακολουθήσατε μικροχειρουργική
από την Ντίνα Νικολάου. Πάμε το... Γιατί θα φοράς μόνο τα γάντια συνέχεια. Τώρα γιατί θα βάζω εδώ, ναι, θα... Θα βάζω εγώ και τα λοιπά. Θα πιάνω το κοτόπουλο. Πες ότι δεν έχεις βάψει το νύχι τώρα και το φοράς γι' αυτό. Όχι, όχι. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην κουζίνα. Λοιπόν, ένα μπουλάκι. Θα κάνουμε ένα πανάρισμα, έτσι. Όταν συνήθως, εσείς ξέρετε ότι όταν πανάρουμε ένα υλικό, είτε αυτό είναι κρέας, είτε αυτό είναι, ξέρω εγώ, κάποιο λαχανικό, το τηγανίζουμε. Όχι. Όχι μόνο τηγανίζουμε. Μπορείτε να πανάρετε και να βάλετε στο φούρνο. Ωραία. Κοιτάξτε, πήραμε δύο αυγουλάκια. Θα τα χτυπήσετε με ένα αυγοδάρτι. Θα βάλετε λίγο νεράκι μέσα. Mm-hmm. Όταν λέμε λίγο, μιλάμε για ένα σφινάκι. Και για να πανάρουμε σήμερα τις φτερούγες, κάνουμε την εξής διαδικασία. Θα σας το βάλω εδώ στη σειρά, ώστε να έχετε ολοκληρωμένη τη διαδικασία. Κοιτάξτε τι έχω. Εδώ έχω αλεύρι, στο οποίο θα προσθέσω πάπρικα. Λίγο πάπρικα για χρώμα και για γεύση. Θα προσθέσω και λίγο αλάτι. Στο αλεύρι το θέλουμε το αλάτι. Θα προσθέσουμε και λίγο πιπέρι. Έτσι. Ωραία το πιπεράκι. Και θα πάρετε ένα πιρουνάκι και θα ανακατέψετε αυτό εδώ. Πάει το ένα. Εδώ δίπλα έχω τα δύο αυγά, mm-hmm, που τα έχω χτυπήσει με ένα σφινάκι νερό. Και τέλος έχω το σουσάμι, το οποίο το έχουμε καβουρδίσει. Βεβαίως. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, Θανάση μου, βάλε λίγο λάδι στο ταψάκι. Βεβαίως, βεβαίως. Και πάμε να δούμε πώς θα γίνουν αυτά τα μπουτάκια. Αρχίζουμε. Παίρνουμε ένα από αυτά τα μπουτάκια που φτιάξαμε. Πρώτα, περνάμε από το αλεύρι, στο οποίο βάλαμε πάπρικα και πιπεράκι και λίγο αλατάκι. Mm-hmm. Πρώτα το αλεύρι. Και θα σας πω γιατί βάζουμε πρώτα το αλεύρι. Για να κάνει κρούστα. Βάζουμε πρώτα το αλεύρι για να στεγνώσουν τα υγρά από το υλικό. Έτσι ώστε όταν αυτό περάσει από το αυγό, να κρατήσει το αυγό και να μην το απορροφήσει, γιατί στο αυγό πάνω θα κολλήσει το σουσάμι. Το έχουμε. Δείξτε παντού σουσαμάκι. Το σουσάμι σε αυτά εδώ, σε αυτά τα φτερουγάκια, είναι θεός. Έτσι. Τέλειο. Όσο έχει, το βάζετε μέσα στο ταψάκι. Κάτσε να το βάλω. Πάμε. Εδώ. Πάμε τώρα να σας δείξω με το άλλο. Κάνετε ακριβώς την διαδικασία. Πρώτα αλεύρι, μετά αυγό. Το περνάτε έτσι καλά, να φύγει το πολύ αυγό. Okay, το θέλουμε ίσα-ίσα για να κολλήσει πάνω το σουσάμι. Και μετά, αυτό, Ντίνα μου, το κάνουμε και με μπουτάκια, άμα θέλουμε. Βεβαίως. Και με στήθος μπορούμε να το κάνουμε επίσης. Βεβαίως, με κομματάκια από στήθος, τα οποία θα τα έχουμε κόψει πολύ λεπτά. Μπαστούνάκια. Μπαστούνάκια. Λοιπόν, πάμε. Αλεύρι, αυγό και σουσάμι. Το σουσάμι το έχουμε καβουρδίσει, γιατί έτσι γίνεται πιο νόστιμο και πιο ωραίο. Άμα δεν έχετε χρόνο και δεν θέλετε, μπορείτε να το αφήσετε και απλό. Λοιπόν, τώρα το γιαούρτι που κολλάει με όλα αυτά, εγώ δεν γιατί έχω καταλάβει. Κάνουμε μία σάλτσα με γιαούρτι. Α, λοιπόν, να κάνεις τη σάλτσα μετά. Αυτό είναι έτοιμο. Θέλω να φέρεις το έτοιμο που έχουμε ψήσει. Πώς το ψήνουμε? Θα προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς και θα ψήσετε για 40 λεπτά. Ναι, θέλει εδώ λίγο παραπάνω, έτσι, για να ψηθεί όπως πρέπει. Λοιπόν, okay. Βγάζω εγώ τα γάντια. Εσείς θα συνεχίσετε να γεμίσετε όλο το ταψάκι σας, το βάλετε στο φούρνο. Αυτά είναι ωραία να είναι ζεστά. Είναι πολύ ωραία να είναι ζεστά, γιατί είναι και τραγανά. Είμαστε έτοιμοι? Βλέπεις τι ωραία που γίνονται. Ροδοκοκκινίζουν. Πάρα πολύ ωραία, Ντίνα. Λοιπόν, και σκεφτήκαμε με το Θανάση. Βάλεις και σως. Α, μπράβο. Λέμε τι ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία. Αλλά έτσι ξεροσφύρει, δεν θέλει και μια σαλτσούλα. Είδατε προηγουμένως, χρησιμοποιήσαμε, ας πούμε, τη μαρινάτα, την οποία ψήθηκε και ήταν η σάλτσα του. Αυτό θέλει τη σαλτσούλα του. Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα? Ναι. Ότι πραγματικά θα ξαναχρησιμοποιήσω τον όρο chicken wings, γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι το οποίο το παραγγέλνουμε απ' έξω. Λέμε πω τι ωραίο που είναι που μας το φέρανε κλπ. Αλλά... αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, η αλήθεια είναι. Και είναι τόσο μα τόσο πραγματικά απλό εύκολο να το φτιάξουμε. Δύναμο. Ναι. Δηλαδή, πας για δεύτερο Όσκαρ. Μετά τον Τραχανά θα πας για δεύτερο Όσκαρ. Τι, αυτό θα είναι εντός Όσκαρ Κοτόπουλου. Όσκαρ Κοτόπουλου. Καλά, Λοιπόν, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, ναι, για το δίδυμο. Μισό λεπτό.
προλάβαμε περισσότερο. Δεν θέλετε να πω. Σάλτσα. Αφού μου είπατε να πω, ρε παιδιά, για το τέτοιο. Ξεκίνα εσύ να φτιάξει τη σάλτσα. Ακόμα λέει και αν αποκτήσετε κάποια περιτά κιλά, ναι, αυτά θα είναι περιορισμένα. Γιατί σε ενδιαφέρει δίδυμο, έχει κανένα δίδυμο. Δεν θα έχω κάποιο γνωστό δίδυμο πάντα. Τα παιδιά σου είναι δίδυμοι, όχι. Όχι, δεν είναι τα παιδιά. Μάλλον είναι ο μικρό. Ο μικρό είναι δίδυμο. Το είπα και αυτό, ναι. Άντε, το είπαμε και αυτό. Ξέχασε. Έχω ένα δίδυμο στην οικογένεια. Ωραία. Έχω ένα γενικώς λέει είστε από τους τυχερούς του ζωδιακού, καθώς έχετε γρήγορο μεταβολισμό, πράγμα που σημαίνει ότι χάνετε εύκολα τις θερμίδες που λαμβάνετε. Γι' αυτό είναι φέτος ο μικρό. Αγαπάτε την αλλαγή, γι' αυτό και το ξεκίνημα μια δίαιτα δεν σα ανησυχεί ιδιαίτερα. Η αισιόδοξη σα φύση σα κάνει να υιοθετείτε αμέσω μια νέα ιδέα και να επιθυμείτε να πετύχετε. Ωστόσο, βαριέστε εύκολα. Αν δείτε ότι τα θετικά αποτελέσματα δεν έρχονται αμέσως, και αυτό είναι λάθος, φίλες και φίλοι. Περίπλοκα διατροφικά προγράμματα σας δυσκολεύουν. Αυτό που θέλετε κυρίως είναι να χάσετε γρήγορα και να ανέβετε στη ζυγαριά, ευελπιστώντας ότι ο δείκτης θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάξτε τις διατροφικές συνήθειες που μέχρι τώρα είχατε. Εγώ, ό,τι μου λένε. Είχαμε πολλά τηλεφωνήματα για δίδυμους. Άμα μου πούνε για υδροχώρηση ή για οτιδήποτε, ναι, θα το πω. Ναι, ναι. Αν θέλω, ό,τι θέλετε, να μας το λέτε. Αν και κανονικά πρέπει να τα πούμε όλα για να διατηρήσουμε μια ισορροπία. Πρέπει. Και αύριο μέρα είναι. Πρέπει. Λοιπόν, να πάμε για τη σάλτσα. Θα πάμε. Γιαουρτάκι. Πολύ εύκολη είναι αυτή η σάλτσα. Γιαουρτάκι στραγγιστό. Όλες οι σάλτσες της Δίνας με γιαουρτάκι είναι πάρα πολύ εύκολες. Λοιπόν, λίγο λάδι. Λαδάκι. Ποικιλία κοροναϊκή. Ηροδάτο. Μια χαρά, μ' ακούγεται. Βέβαια. Άλλος πλούτος τα λάδια. Καλά, Άλλος πλούτος. Κάθε περιοχή έχει άλλο λάδι. Τα καμάρια μας, το ελληνικό λάδι. Δηλαδή, τι γίνεται στο εξωτερικό με το ελληνικό λάδι. Χαμός. Γιατί είναι το καλύτερο. Αλλά δυστυχώς μας έχουν πάρει αμπάριζα Ιταλοί. Ξέρεις που τι δεν έχουν τόσο καλό λάδι όπως εμείς. Ναι. Βέβαια. Πουλάμε στους Ιταλούς εμείς λάδι. Ναι, το βάζουν αυτοί χήμα, σε ωραία μπουκαλάκια. Το συσκευάζουν αυτοί και λένε ότι είναι δικό τους. Και πολύ καλά κάνουν γιατί εμείς δεν έχουμε δυστυχώς καμία πολιτική. Λοιπόν, τι έβαλα, Θανάση. Έβαλα ελαιόλαδο. Βάζουμε λίγο λεμόνι. Ναι. Κάρι. Αν δεν έχετε κάρι, δεν πειράζει καθόλου. Απλά να ξέρετε ότι το κοτόπουλο με το κάρι αγαπιούνται πολύ. Οπότε θυμάστε, λάδι, γιαούρτι, χυμό από λεμόνι, κάρι, λίγο μπαχάρι. Δηλαδή, αν καταλάβατε καλά, βάζετε ό,τι σας αρέσει από τα μπαχάρια που έχετε στο σπίτι. Το θέμα είναι να μου βάλετε το λαδάκι και λίγη ρίγανη. Βάλε και λίγη ρίγανη, ελληνική. Αχ, ρίγανίτσα. Από τα ωραία ελληνικά βουνά. Ρίγανίτσα, ωραία. Ωραία. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Αν θέλετε, αν θέλετε να κάνετε αυτή την σος, τη σάλτσα πιο αραιή, μην βάζετε λάδι. Όσο λάδι βάζετε τόσο και χτυπάτε, τόσο πίζει αυτό. Θα βάλετε λίγο γάλα. Ναι. Ή όσο πιο αραιό γιαούρτι γίνεται. Εσύ ναι, τώρα ή τα πλήρες στο γιαούρτι που έβαλες. Έβαλα στραγγιστό. Ναι. Αν βάζαμε 2% θα ήταν καλύτερα, ας πούμε. Πέρα από αυτό να μην είναι στραγγιστό. Να μην είναι στραγγιστό. Ναι. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Πάμε. Το σαλτσάκι εδώ. Εγώ να φάω. Πάρε αυτό που πιάνετε και εύκολα. Αυτό, εδώ. Αυτό. Ναι. Ναι. Πάλι και αυτό είναι ωραίο, βέβαια. Αυτό θέλω εγώ. Καλά, καλύτερα εντάξει. Μ' αρέσει αυτό. Καλά, ό,τι θες, βρε Θανάση μου. Ωραία. Μην με μαλώνεις. Ναι, μα κουβέντα δεν μπορούμε να πούμε. Όπου τη μιλάμε, σε μαλώνουμε. Πολύ ευαίσθητη έχεις γίνει τώρα τελευταία. Είμαι. Γιατί? Πολύ ευαίσθητη. Τι να φταίει άραγε. Είδες που είναι τραγανό με το τέτοιο με το σουσαμάκι. Το βάλεις λίγο στο γιαουρτάκι. Δεν έχω λόγια. Δεν έχεις λόγια. Ε, βέβαια.